Γεια σας μάγκες μου σε όλους, σας βλέπω αυτό. Σήμερα θα δούμε το σημερινό shop. Πρώτο shop της season 5, παιδιά. Δυστυχώς το είδα, επειδή ήμουν τόσο hype που τελικά το είδα δυστυχώς. Ναι, ξέρω πάνω κάτω τι έχει. Επέσπασε το Blinding Lights. Πολύ καλό, παιδιά, γιατί κάποιοι, όπως ο ξαδερφός μου, ο Γιάννης, το ήθελαν, δεν το είχανε. Δεν ξέρω τώρα αν το πήρε. Μάλλον θα το ρωτήσω μετά από το live. Μετά το βίντεο, live θα πάω στην αρχή. Αν είπα live, παιδιά, με συγχωρείτε, καλωσορίσατε στο βίντεο, όχι live. Τέλος πάντων, αυτό είναι το shop όπου επέστρεψε το Blinding Lights. Πολύ ωραίος χορός, παιδιά, μ' αρέσει, παιδιά. Δηλαδή, εγώ το πήρα όπως βλέπετε, βασικά με τον εκαγγελίδη στον Ρίκο Φάιχαζε και το ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα το skin. Δεν μ' αρέσει, παιδιά, και είναι πάρα πολύ ακριβό. Όπως και αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, αυτό έχει κάπως πλάκα, έχει τη φάση του. Έχει και back blinks κιόλας όπως βλέπετε. Έχει και pickaxe. Και έχει και αυτό εδώ το pickaxe. Μάλιστα. Και μετά έχουμε κάτι cards όπως βλέπετε. Έχουμε αυτό το burger και το ντομάτα. Τι είσαι, με τους burger ή τους ντομάτες? Μάλιστα. Πιο κάτω έχουμε το haze. Πολύ ωραίο tryhard skin, παιδιά, μπορώ να πω. Πολύ tryhard skin, παιδιά. Έχουμε και το pickaxe. Και ναι, μετά τι έχουμε, έχουμε ακόμα τα pickaxe των Frozen τέτοιον. Μάλιστα, και πιο κάτω έχουμε τα daily, το whiteout ξανά, παιδιά, για ακόμη μια φορά στο shop. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε επίσης assault trooper, κάπως tryhard παλιό σκίναγι. Και iceberger full tryhard pickaxe, που το έχω. Και στα emotes έχουμε fire spinner, όπου έχει την πλάκα του. Μετά έχουμε το Infinite Dab. Έχει πολύ πλάκα το Infinite Dab, παιδιά, γιατί κάνεις για πάντα Dab. Το λέει και το όνομα. Μάλιστα. Και μετά έχουμε το Gavathy Seat, ο καλύτερος χορός, παιδιά, πιστεύω. Πολύ καλός χορός, ναι. Χορευτικές φιγούρες έχει, όπως βλέπετε, πάρα πολλές. Το Gavathy Seat, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ, σε 200 V-Bucks. Είναι τέλειο. Οπότε, ναι. Επίσης, στο σημερινό item shop, όχι βασικά στο σημερινό, γενικώς, όπως βλέπετε, μπορείτε να αγοράσετε 25 Battle Pass. Tires με 1850 V-Bucks, διότι δεν μπορείτε πλέον να αγοράσετε Battle Pass Bundle. Το κάνανε έτσι πλέον. Δηλαδή, ξέρω εγώ, για όταν πας να πάρεις το Battle Pass, σου βγάζει ή να αγοράσεις το Battle Pass ή να πάρεις το. Το πώς το λένε, ή να πάρεις το τέτοιο. Το membership. Οπότε, ναι, παιδιά. Αυτό. Με αυτό το σημερινό shop. Δεν με εξετρέλανε και πολύ το σημερινό shop, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί, δεν μου άρεσε κάτι ιδιαίτερα. Το Blinding Lights και το Haze. Το Haze κάπως μου άρεσε. Και Havasit και Icebreaker που τα έχω ήδη. Μάλιστα. Οπότε αυτό το σημερινό shop μάγκες. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και αν είστε καινούργοι, μην ξεχάσετε φυσικά να κάνετε subscribe. Πατήστε το καμπάνι για να μείνετε στο κέντρο του κάθε live stream. Αλλά και βίντεο που κάνω. Και επίσης μια ανακοίνωση. Έκανα νέο support creator, VPuff Games όπως το βλέπετε. Θέλω να πάτε όλοι μα όλοι να βάλετε το βάλετε. Το έχω κάνει με αυτό το account, γιατί το προηγούμενο support creator το είχαμε το παλιό account. Γι' αυτό δεν σας έλεγα τόσο καιρό για το support creator, γιατί δεν υπήρχε νόημα αφόσον δεν το έχουμε αυτό το account. Τώρα που έφτιαξε το Fortnite support το τέτοιο, αυτοί που φτιάχνουν τα τέτοια, ξέρω εγώ, φτιάξανε το πώς να κάνει support creator, επειδή το φτιάχνανε τόσους μήνες, πολλούς μήνες, έκανε επιτέλους support creator μου. Επιτέλους, το ίδιο και ο GamerCube. Οπότε όποιος θέλει το βάζει για να με υποστηρίξει και ας αγοράσει ένα κάτι από το έντεψο να σας αγοράσει έστω, δεν με επηρεάζει και ίσως ξεκινήσει και ο κάστρο μου, ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε ναι, αυτά μαγιές θα το πούμε στο επόμενο βίντεο live stream, που αύριο θα ανεβάσω βίντεο που τσεκάρουμε το map. Θα έρθει αύριο μάλλον το μεσημέρι, το πρωί θα το ανεβάσω, δεν ξέρω τι θα το ανεβάσω, να είστε συντονισμένοι. Αυτά μαγιές θα το πούμε στο επόμενο βίντεο live stream. Έχουμε δύο παιδιά, bye bye, και πριν κλείσουμε να χορέψουμε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, μάγκες. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Peace!